Την άνετη επανεκλογή στην περιφέρεια Ηπείρου από την πρώτη Κυριακή κατέγραψε για μία ακόμη θητεία ο Αλέξανδρος Καχρημάνης. Η αξιοβίωτη ανάπτυξη Ηπείρου στο 99,91% της ενσωμάτωσης συγκεντρώνει το 54,71% εκλέγοντας 27 περιφερειακούς συμβούλους στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακολουθούν ο Ιωάννης Στέφος με το κοινό των Ηπειρωτών που έλαβε ποσοστό 12,54% με 5 έδρες, ο Στέφανος Ζούμπας με την παράταξη Ήπειρος Όλων Τόπος να ζεις με 9,14% και 4 έδρες, ο Γιώργος Πρέτζας με την Λαϊκή Συσπήρωση που έλαβε 8,33% και 4 επίσης έδρες, ο Σπύρος Ριζόπουλος με τους Ορίζοντες Ηπείρου που κατέγραψε ένα ποσοστό 7,96% καταλαμβάνοντας 3 έδρες στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και τέλος στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο εισέρχεται η παράταξη του Λάμπρου Γεωργόπουλου που έλαβε ποσοστό 5,42% και εκλέγει 2 Περιφερειακούς Συμβούλους. Με βάση τον τελευταίο εκλογικό νόμο, εκτός του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου θα βρεθεί η παράταξη Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο Αγωνιστικό Μέτωπο με επικεφαλής τον Ζώη Γαλατά, καθώς έλαβε ποσοστό μόλις 1,88% και δεν πέρασε το 3% που απαιτούνταν. Το βράδυ της Κυριακής, στο εκλογικό κέντρο του Αλέξανδρου Καχρημάνη υποδέχθηκαν τα αποτελέσματα μέσα σε πανηγυρικό κλίμα και ο ίδιος απευθύνθηκε στους Ηπειρώτες ευχαριστώντας τους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στον ίδιο και την παράταξή του. Πάρα πολύ μεγάλη τιμή από όλους τους Ηπειρώτες. Και έρχομαι στην υποψηφιότητα της τελευταίας θητείας. Ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο ήμουν επικεφαλής με 113 συντοπίτες μας, οι οποίοι ο ένας ήταν καλύτερος από τον άλλον. Από τον πρωτογενή τομέα, μέχρι τον τριτογενή τομέα, σε ό,τι είχε πλεονέκτημα η Ήπειρος, σε ό,τι είχε ποιότητα, ήταν δίπλα μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και η νίκη δεν είναι μόνο δική μου, είναι και όλων αυτών. Έχω μία υποχρέωση μετά τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση, στην τελευταία πενταετία, αυτοί οι 113 άνθρωποι να κάνουμε την παράταξη που θα έχει μπροστά να χειριστεί το μέλλον της Ηπείρου. Μια Ήπειρος που θέλει πολλή δουλειά και αυτό θα κάνουμε όλοι μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μας ψήφισαν. Δεν είναι τυχαίο μετά τόσες εκλογές να ψηφιζόμαστε με πάνω από 50% του ηπειρώτικου λαού. Η Ήπειρος έχει αξίες, έχει δύναμη. Την παραλάβαμε κάποια στιγμή στην τελευταία θέση. Ξεκολλήσαμε, αλλά η δουλειά είναι τεράστια που πρέπει να κάνουμε. Εγώ έκατσα υποψήφιος γιατί πρέπει να λύσουμε τα θέματα του πρωτογενούς τομέα και κεντρικά. Δεν πάει άλλο λανθασμένα μηνύματα που περνούσαν όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Στον πρωτογενή τομέα η Ελλάδα είναι ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα. Έτσι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα αισθάνονται δυνατοί στο σπίτι τους και θα προχωράει όλη η οικογένεια. Όπως έχω το ωράριο και την πόρτα ανοιχτή για να ξέρω τι μου γίνεται από τις 6 το πρωί μέχρι το βράδυ, θα συνεχίσουμε, αλλά πιο συλλογικά με όλους τους υποψήφιους που ήταν μαζί μου και από τις παρατάξεις που συμμετείχαν, όσες θέλουν να χτίσουμε περισσότερο
καλύτερα πράγματα για την Ήπειρο. Και τελευταίο, ένα ευχαριστώ όσοι βοήθησαν δίπλα μας σε αυτές τις εκλογές. Στους ανθρώπους που έκατσαν μαζί μας να κάνουν την ετοιμασία για να είμαστε οι πρώτοι των πρώτων στην Ήπειρο, και αυτή η νίκη ανήκει στους αγωνιζόμενους ηπειρώτες απανταχού της γης. Είμαστε παντού. Είμαστε αυτοί που είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσα και στα γράμματα διαχρονικά. Με τέτοιες αξίες και υποχρεώσεις συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα έφερε και πολιτικές εξελίξεις, καθώς την παραίτησή του και την αποχώρησή του ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Οριζόντων Ηπείρου, Σπύρος Ριζόπουλος. Εμφανώς απογοητευμένος από το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής, ο κ. Ριζόπουλος προχώρησε σε μια γραπτή δήλωση σήμερα το πρωί, με την οποία έκανε γνωστό ότι παραιτείται από την ηγεσία της παράταξης και έτσι ανοίγουν οι διαδικασίες εκλογής νέου επικεφαλής. Στην δήλωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ θερμά όσους πολίτες εμπιστεύτηκαν και προτίμησαν τους Ορίζοντες Ηπείρου και εμένα ως επικεφαλής. Θέλω να συγχαρώ με όλη μου την καρδιά τόσο τους υποψηφίους μας που κατάφεραν την εκλογή τους, όσο και αυτούς που δεν εκλέχθηκαν. Έδωσαν έναν έντιμο και ειλικρινή αγώνα για την αλλαγή στην Ήπειρο. Το αποτέλεσμα δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η περιφερειακότητα ως ιδεολόγημα, το προγραμματικό πλαίσιο που παρουσιάσαμε, η καταπολέμηση της διαφθοράς ως καρκίνωμα και η ανάγκη αλλαγής μοντέλου διοίκησης και περιφερειάρχη δεν υιοθετήθηκαν. Από την πρώτη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με τα αυτοδιοικητικά κοινά, απέδειξε ότι είμαι απόλυτα συνεπής στις πολιτικές μου αρχές. Όπως έχω αναφέρει πολλές φορές, πιστεύω στις δύο θητείες, είτε αφορούν διακυβέρνηση είτε αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι πέτυχα να ξεκαθαρίσω το πόσο διαφορετικός είμαι, συνεπώς δεν υπάρχει το παραμικρό που θα αλλάζει ούτε τη δική μου προσέγγιση, ούτε και την νοοτροπία των πολιτών της Ηπείρου», αναφέρει χαρακτηριστικά στη γραπτή δήλωσή του ο κ. Ριζόπουλος και συνεχίζει: «Ως εκ τούτου, ανακοινώνω την παραίτησή μου από επικεφαλής των Οριζόντων Ηπείρου και την αντικατάστασή μου από τον Γενικό Γραμματέα της Παράταξης Δημήτρη Παπά. Ο κ. Παπάς ως μεταβατικός πρόεδρος θα αναλάβει τις διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου, που θα προταθεί από τους εκλεγμένους και θα ηγηθεί της ομάδας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι Ορίζοντες Ηπείρου διαμορφώθηκαν ως παράταξη διακριτά από τους εκλεγμένους εκπροσώπους της. Παρετούμε και από τη θέση του Προέδρου της παράταξης. Ο νέος Πρόεδρος θα είναι ο ίδιος που θα ηγηθεί του εκλεγμένου συνδυασμού», καταλήγει στην γραπτή δήλωσή του ο κ. Ριζόπουλος. Το εκλογικό αποτέλεσμα σχολίασαν από το στούντιο του Ήπειρου στη Βιέννα το βράδυ της Κυριακής ο επικεφαλής της παράταξης κοινών των Ηπειρωτών Γιάννης Στέφος, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Γιώργος Πρέτζας, ο επικεφαλής της παράταξης ΦΟΣ Λάμπρος Γεωργόπουλος, αλλά και ο Ζώης Γαλατάς, η παράταξη του οποίου μένει εκτός του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου. Χαρακτηρία στον κύριο Χρυμάνη. Είναι καθαρή η νίκη του. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα, θα το συζητήσουμε. Εμείς όλο αυτό το διάστημα των δύο μηνών, που ήταν σύντομο για μένα προσωπικά αλλά και για την παράταξη του κοινού των Ηπειρωτών, μας κάνει να είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Είχαμε βάλει δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι να πάμε τον κύριο Χρυμάνη δεύτερη Κυριακή, που δεν εξαρτάται από εμάς μόνον, αλλά εξαρτάται και από τις άλλες παρατάξεις και το εύρος των δυνάμεων που θα είχαμε συγκεντρώσει. Δεν το καταφέραμε. Και ο άλλος στόχος είναι να είμαστε μέσα στους δύο πρώτους. Το πετύχαμε. Τώρα το ποσοστό, αν θα ήταν λίγο καλύτερο ή χειρότερο, είναι κάτι το οποίο δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία τώρα. Καταρχήν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη στιγμή η λαϊκή συσπήρωση από το ποσοστό 6,04 να φτάσει στο 8,4, έτσι όπως καταγράφεται τώρα. Θεωρούμε ότι με την ενσωμάτωση που θα υπάρξει θα αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Ήδη στην Άρτα και στην Πρέβαζα είμαστε τρίτη δύναμη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους ξεπέρασαν πάρα πολλά εμπόδια και αντιστάσεις. Γιατί ακριβώς επειδή κάναμε κριτική, όχι στην Περιφερειακή Αρχή Καχρημάνη, κάναμε κριτική στο γεγονός ότι η Περιφερειακή Αρχή του κ. Καχρημάνη ήταν το πολιτικό προσωπικό για να ευνοηθούν όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες της περιοχής. Από εργολάβους, κατασκευαστικές μέχρι και τις μεταπητικές βιομηχανίες. Και επειδή βρήκαμε απέναντί μας μηχανισμούς, οι οποίοι προσπάθησαν να ανακόψουν τη δυναμική ανόδου της λαϊκής εισπήρωσης,
θέλουμε να τους πούμε ότι κύριοι, πετύχατε σε ένα μικρό βαθμό αυτό που προσπαθήσατε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους ανθρώπους, τους συνεργάτες, όλους μου τους συνεργάτες, όλους τους υποψηφίους που κάναν μαζί αυτή τη διαδρομή και για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Mm-hmm. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας ψήφισαν, τις μερικές χιλιάδες ανθρώπων που μας άκουσαν, μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν έστω αυτή τη δυνατότητα να είμαστε εδώ στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα αναλάβει μετά την 1η-1η. Και εμείς τους λέω ότι θα είμαστε ακριβώς οι ίδιοι, θα έχουμε την ίδια πολιτική, την ίδια πρακτική, τον ίδιο λόγο, καθαρό λόγο και τεκμηριωμένο. Σοβαρό και βασισμένο στην απόλυτη τεκμηρίωση. Θα λέμε τα πράγματα όπως τα λέγαμε και αυτό το διάστημα το αντιπολιτευτικό. Σίγουρα δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Σίγουρα αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα. Έχω μιλήσει άπειρες φορές για δεσπόζουσα θέση της νυν Περιφερειακής Αρχής. Έχω μιλήσει άπειρες φορές για όριο δύο θητιών. Ήταν ένας δυσανάλογος αγώνας. Σαφώς είμαι στενοχωρημένος όσον αφορά το αποτέλεσμα. Έχουμε πει όμως ότι ζητούμενο για μας δεν είναι το αν θα συμμετέχουμε ή όχι σε ένα συλλογικό όργανο. Mm-hmm. Θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, άσχετα με το θεσμικό ρόλο που έχουμε, αν είμαστε ή όχι εκλεγμένοι. Γιατί εκπροσωπούμε τις βαθύτερες λαϊκές εργατικές ανάγκες, τα όνειρα και τις ελπίδες της νεολαίας, του εργαζόμενου λαού. Στο δεύτερο γύρο, καλούμε τους εργαζόμενους και την νεολαία να ψηφίσουν άκυρο και λευκό. Την Τρίτη, γιατί προχωράνε τα πράγματα, mm-hmm. την Τρίτη, καλούμε στην συμμετοχή, στην κινητοποίηση αλληλεγγύης, έκφραση αλληλεγγύης για τον Παλαιστινιακό λαό και αμέσως μετά γίνεται και η Γενική Συνέλευση της Αριστερής Παρέμβασης Αγωνιστικό Μέτωπο, όπου ουσιαστικά θα γίνει η αποτίμηση όλης της εκλογικής περίοδου, των αποτελεσμάτων και του αμέσως επόμενου προγραμματισμού και παρεμβάσεων των σχημάτων μας δημοτικών και περιφερειακών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω από την δική του πλευρά προς τους πολίτες που στήριξαν την παράταξή του, ο Στέφανος Ζούμπας, επικεφαλής της παράταξης Ήπειρος Όλων, σημειώνοντας τη γραπτή δήλωσή του ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την Ήπειρο και τους κατοίκους της. Στην δήλωσή του κυρίου Ζούμπα αναφέρεται χαρακτηριστικά: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους πίστεψαν, συμπορεύτηκαν με εμάς, μας στήριξαν και είναι μαζί μας για την επόμενη μέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συμμετείχαν στην δημοκρατική διαδικασία των εκλογών. Είναι αυτονόητο ότι σεβόμαστε την ψήφο του καθενός και συνολικά το εκλογικό αποτέλεσμα. Θα είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την Ήπειρο και για όλους τους κατοίκους της, καταλήγει στη γραπτή δήλωσή του ο κ. Ζούμπας.